Χρύσανθος Κοντοπούλης, Χρύσανθε, αρχηγός του ΠΑΟΚΟ. Ξεκίνησε η προετοιμασία. Θα ήθελα να πεις πώς πάει η προετοιμασία και οι φετινοί στόχοι της ομάδος. Ξεκίνησαμε δυναμικά φέτος. Υπάρχει πολλή όρεξη και από τους έφηβους και από το ανδρικό τμήμα της ομάδας. Πιστεύω θα πάμε πολύ καλά φέτος. Σκοπό στο πρωτάθλημα και μια καλή πορεία στο κύπελλο. Ελπίζω θα πάνε όλα καλά. Υπάρχει όρεξη. Αυτά. Οι ευθύνες του αρχηγού, Χρύσανθε, κατά τη διάρκεια του αγώνα. Πρώτη φορά φέτος θα δείξει. Θα δούμε. Ελπίζω όλα θα πάνε καλά. Υπάρχει όρεξη, θέληση, βασικά. Όλα καλά θα πάνε. Ο ΠΑΟΚ, όπως γνωρίζει, είναι μια ιστορική ομάδα της πόλης. Γνωρίζω αυτό και είναι και μεγάλη ευθύνη του αρχηγού. Διψά για διακρίσεις τα τελευταία χρόνια. Φέτος βλέπω πολλά παιδιά στην προετοιμασία. Νομίζω ότι ήρθε η στιγμή για αυτήν την ομάδα να κάνει το μεγάλο άλμα να ανέβει η κατηγορία. Φέτος πιστεύω είναι η χρονιά μας. Πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Υπάρχει θέληση από όλη την ομάδα. Φέτος πιστεύω θα είναι η χρονιά μας. Με την παρουσία σου τόσα χρόνια στα γήπεδα, θεωρείς ότι το κοακό ποδόσφαιρο θα πρέπει κάποια στιγμή να φύγει από αυτό το, θα έλεγα, σημείο που βρίσκει αυτή τη στιγμή, να φτάσει ακόμα πιο ψηλότερα σε εθνικές κατηγορίες γενικά? Πρέπει. Σιγά σιγά πρέπει να γίνει και αυτό το βήμα. Ελπίζω υπάρχουν σύλλογοι που μπορούν να το καταφέρουν. Πίστευω κάποια στιγμή και εμείς. Αν γίνει κάποια στιγμή από κάποιο άλλο σύλλογο, θα ήθελες να αγωνιστείς σε αυτόν τον σύλλογο? Πιστεύω στον ΠΑΟΚ θα μείνω. Δύσκολα θα αλλάξει. Σε ευχαριστώ και σου εύχομαι καλή συνέχεια και καλό πρωτάθλημα. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Βασίλης Τσιλιώνης, ένας εξαίρετος ποδοσφαιριστής, προπονητής πάνω απ' όλα, ένας εξαίρετος άνθρωπος των γηπέδων. Βασίλη, φέτος προπονητής στην ανδρική ομάδα του ΠΑΟΚΟ. Πώς πάει η προετοιμασία? Η προετοιμασία πάει πάρα πολύ καλά. Θετικά αποτελέσματα. Μια καινούργια αρχή, όπως είπατε. Ξεκινάμε από το μηδέν, βάζουμε τις βάσεις και συνεχίζουμε. Φέτος, του χρόνου, όλα θα πάνε καλά. Βασίλη, αναλαμβάνεις ρίσκα, αναλαμβάνεις ομάδες και τις φαίνεις εις πέρας στις αποστολές που μέχρι τώρα έχεις. Θεωρείς ότι ο ΠΑΟΚ θα ξαναγυρίσει στα μεγάλα σαλόνια? Βλέπω πολλά παιδιά μετά από πολλά χρόνια στον ΠΑΟΚ στην προπόνηση. Αυτό προσπαθώ. Βασικά αυτό και θέλω. Θέλω δηλαδή να ξεκινήσουμε από την αρχή, να βάλουμε τις βάσεις και να χτίσουμε. Έτσι έκανα και στην προηγούμενη ομάδα, έτσι θα κάνω και στη φετινή και του χρόνου βλέπουμε. Αλλά αυτό θα χτίσουμε σιγά σιγά. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που χρόνια πρωταγωνιστεί. Θεωρείς ότι έφτασε η στιγμή σιγά σιγά με τα παιδιά των Ακαδημιών και με τα παιδιά που υπάρχουν τώρα στην ανδρική ομάδα, σε 2-3 χρόνια, δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε ένα χρονικό διάστημα, θα μπορέσει αυτή η ομάδα να φτάσει ψηλά σε μια εθνική κατηγορία? Είναι εφικτό για τον ΠΑΟΚ? Για εθνική τώρα δεν θέλω να πω, αλλά προς το παρόν πάνε καλά τα πράγματα και οι Ακαδημίες και οι ιατρικοί. Και θα δώσουμε ευκαιρίες και στα νέα παιδιά και σιγά σιγά σε 2-3 χρόνια θα ανεβούμε πρώτα αλφα τοπικό και μετά ακόμα καλύτερα να ανέβουμε και σε μια ανώτερη κατηγορία. Αλλά είναι πολύ μακριά το μέλλον. Προς το παρόν δουλειά και όλα θα πάνε καλά. Σε ευχαριστώ, Βασίλη, και σου εύχομαι ολόψυχα καλό πρωτάθλημα, καλή συνέχεια. Υγεία σε όλους. Ευχαριστώ και όλους.